που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περιοχές 8 δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος, ύψους 85 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παρουσιάστηκε και το αρχικό σχέδιο δράσης με κατανομή των ποσών και τους στήλαχες της επικέντρωσης. Το σχέδιο αυτό θα εξειδικευτεί περαιτέρω όσο ως προς τις δράσεις, όσο και ως προς τις παρεμβάσεις και θα δοθεί για επεξεργασία στους εξής δήμους. Αντολική Μελμένης, Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελίου Ευγόσμου, Νεάπολη Σικιών, Πάπλου Μελά και Πηλέα Σκοτιά, ώστε στις 10 Φεβρουαρίου να εγκριθεί και να δομολογηθούν οι προσκλήσεις, οι εντάξεις, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των επιλεγμένων παρεμβάσεων. Η ανάλυση των περίπου 85 εκατομμυρίων έχει ως εξής κατατομής δράσης. Περίπου 16 εκατομμύρια για δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περίπου 10 εκατομμύρια για δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Περίπου 9 εκατομμύρια για ψηφιακά συστήματα εξυγχρονισμού και οργάνωσης. Και 50 εκατομμύρια για δράσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος. Που δημιουργείται λοιπόν μια πορεία γιατί ο Δήμος Οροκάστρου, παρότι δεν έχει και αυτό θαλάσσιο μέτωπο, όπως θαλάσσιο μέτωπο δεν έχει ο Πάπλος Μελάς, όπως δεν έχει Νεάπολη Σικιές, όπως δεν έχει ο Κορδελίου Ευγόσμος, γιατί δεν έχουμε παιχθεί κι εμείς. Και αν δεν το έχουμε κάνει, μήπως πρέπει να έστω και εκ των υστέρων να το επιχειρήσουμε. Κλείσω αντιδήμαρχος και το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό. Και ξέρεις πολύ καλά, θυμάσαι χωρικά τις παρεμβάσεις που έκανα από τον Σαντζή Κώστα και στην περιφέρεια γενικότερα. Και δεν μας βάλει. Θυμάσαι το χειμώνα μας και το Δήμο Θέρμης και Θερμαϊκού κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, ο κ. Καθηγητής.